Ο ιερέα και γιατρό Τηλιανό Καρπαθίου μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και σχολίασε με ιδιαίτερο σκληρό τρόπο τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για του άνω των 60 ετών. Όπω τονίζει, άνοιξαν πόλεμο, θα τον έχουν. Μου ήρθε στο νου όταν άκουσα την εξαγγελία αυτή του Πρωθυπουργού, ο Ιουλιανό για τη Ρωμαϊκή Απολυταρχία, ο οποίο έλεγε το εξή: Ότι αρέσει στον ηγεμόνα έχει ισχύ νόμου. Έχω την αίσθηση ότι άνοιξε πλέον φανερά ο πόλεμο τη κυβερνήσεω ή δεν ξέρω ποιον άλλον εναντίον των πολιτικών. Μα βιάζουν και ψυχικά και σωματικά και εκπέμπεται μήνυμα βιασμού. Βρισκόμαστε απέναντί του και θα πολεμήσουμε για την αξιοπρέπειά μα. Θα πολεμήσουμε για την αξιοπρέπεια των παιδιών μα. Θα πολεμήσουμε για την αξιοπρέπεια των εγγονών μα. Για να κρατήσουμε αυτό το οποίο πριν 200 χρόνια μα έδωσαν με πόνο, με δάκρυα, με αίματα, με αγώνα. Πολλοί αγωνιστέ του 21. Είναι απαράδεκτες καταστάσεις και πρέπει να συνειδητοποιήσουν πρώτον ότι είμαστε άνθρωποι, δεύτερον ότι είμαστε χριστιανοί και ως άνθρωποι και ως χριστιανοί δεν υποτασσόμεθα.